εφαρμογή του ευθύ, του large και του μίζερου τρόπου εδώ πέρα, έτσι, των τρόπων των εναλλακτικών για να γράψουμε τη γεννήτρια συνάρτηση. Έχουμε σε αυτό εδώ το σωστό λάθος. Το σχήμα οδηγό στοιχείου, έτσι, έχω 8 αντικείμενα, τα οποία είναι όμοια, τα οποία πρόκειται να μοιράσω σε 1, 2, 3, 4, 5, 6 υποδοχές. Τα μοιράζουμε τα αντικείμενα λοιπόν στις υποδοχές μας. Και ο περιορισμός μας λέει καμία υποδοχή να μην είναι κενή, οπότε μεγαλύτερο ίσο του 1 η κάθε υποδοχή. Κλασική διανομή ομοίων λοιπόν, όπου τώρα βέβαια εδώ πέρα πρέπει να παρατηρήσει κάποιος ότι η γεννήτρια συνάρτηση που μας δίνει, αν εξαιρέσουμε το πρώτο ερώτημα, δεν υπολογίζεται το πινακάκι, γιατί στο ερώτημα 2, στο ερώτημα 3 και στο ερώτημα 4 πρέπει να παρατηρήσει κανείς ότι δεν ξεκινάει από το 1, έτσι, ο απαριθμητής. Δεν είναι ένα και χ κτλ. Για να κάνουμε μια προσπάθεια να το λύσουμε το πινακάκι. Και βέβαια στο μυαλό μας πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε την εφαρμογή 1 του μαθήματος 1-5, η οποία μας λέει ότι υπάρχουν 4 τρόποι για να γράψουμε τη γεννήτρια συνάρτηση και πρέπει να τους έχουμε όλους στο μυαλό μας. Οι τρόποι βέβαια είναι οι εξής. Ξεκινάμε με τον ευθύ τρόπο για να γράψουμε τη γεννήτρια. Στην πραγματικότητα είναι αυτό εδώ το ερώτημα 3. Ο ευθύς τρόπος μας λέει ότι θα πάμε σε κάθε υποδοχή ξεχωριστά και θα ασχοληθούμε μόνο με αυτήν. Δεν θα κοιτάξουμε δηλαδή καθόλου τις υπόλοιπες υποδοχές. Ξέρουμε πολύ καλά τη μεθοδολογία όσον αφορά τη διανομή σε υποδοχές. Γράφω απαριθμητή για κάθε μία υποδοχή. Οπότε λοιπόν ο απαριθμητής για την πρώτη υποδοχή είναι ότι πρέπει να πάρει από 1 μέχρι 8. Από 1 έως και όλα τα αντικείμενα. Δεν κοιτάζουμε καθόλου τι γίνεται με τις υπόλοιπες υποδοχές. Συνεπώς ο απαριθμητής για την πρώτη υποδοχή είναι χ και χ τετράγωνο και χ τρίτης κτλ. Και χ στην 8η. Το ίδιο ακριβώς είναι και για τη δεύτερη υποδοχή και για την τρίτη υποδοχή. Άρα όλο αυτό υψωμένο στην έκτη δύναμη. Ο όρος του οποίου θα αναζητήσει το συντελεστή είναι όσα τα αντικείμενα που μοιράζω. Οπότε λοιπόν του χ στην 8η στο ανάπτυγμα της γεννήτριας συνάρτησης. Σωστό το τρίτο ερώτημα. Ο επόμενος τρόπος που έχουμε συζητήσει που μπορούμε να γράψουμε την γεννήτρια συνάρτηση στην εφαρμογή 1 του μαθήματος 1-5 είναι ο large τρόπος όπως τον έχουμε βαφτίσει εμείς. Οπότε λοιπόν χωρίς βλάβη παρατηρούμε ότι μπορούμε να επεκτείνουμε τους απαριθμητές μέχρι το άπειρο. Οπότε λοιπόν χ και χ τετράγων και χ τρίτης και όλοι στην έκτη ομοίως, ενώ ο όρος του οποίου αναζητώ το συντελεστή είναι όσο τα αντικείμενα που μοιράζω. Άρα λοιπόν του χ στην 8η στο ανάπτυγμα της γεννήτριας συνάρτησης. Παρατήρησε όμως ότι η σωστή μοντελοποίηση του large τρόπου απαιτεί ότι ο εκθέτης εδώ θα έπρεπε να ήταν 6, διότι οι απαριθμητές είναι για τις υποδοχές, ενώ ο ζητούμενος συντελεστής θα είναι όσα τα αντικείμενα που μοιράζω, δηλαδή 8. Άρα λοιπόν για αυτόν εδώ το λόγο είναι λάθος το ερώτημα 2, μοιάζει με το large τρόπος, αλλά είναι λανθασμένη η εφαρμογή του. Πάμε τώρα και στο μίζερο τρόπο για να γράψουμε τη γεννήτρια συνάρτηση, είναι το ερώτημα 1. Ευθεία παραπομπή λοιπόν στους τρόπους για να γράψουμε τη γεννήτρια συνάρτηση είναι αυτή εδώ. Όχι, λάθος, δεν είναι το ερώτημα 1 ο μίζερος τρόπος, είναι το ερώτημα 4 ο μίζερος τρόπος. Και για να κάνουμε το μίζερο τρόπο, εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας σε μία υποδοχή και συγκρίνουμε με τις υπόλοιπες υποδοχές. Κοιτάζουμε τι κάνουν οι άλλοι. Κανονικά θα έπρεπε να γράψουμε απαριθμητή για κάθε μία υποδοχή. Οπότε πάμε στην πρώτη υποδοχή και σκεφτόμαστε ως εξής. Είμαστε η πρώτη υποδοχή και λέμε πόσα χάνουμε από τους άλλους. Παρατηρώ ότι όλοι οι υπόλοιποι θα πάρουν από ένα αντικείμενο. Άρα λοιπόν θα χάσω σίγουρα εγγυημένα 5 αντικείμενα. Χάνω 5 λοιπόν, σίγουρα. Άρα πόσα αντικείμενα θα επιλέξω εγώ στην πρώτη υποδοχή. Το πολύ από τα 8, τα 5 τα χάνω σίγουρα. Κάνω αυτή την αφαίρεση, άρα λοιπόν το πολύ 3. Ο περιορισμός βέβαια παραμένει στη θέση του, άρα η γεννήτρια συνάρτηση είναι χ και χ τετράγωνο και χ τρίτης, δηλαδή η πρώτη υποδοχή θα πάρει ή 1, ή 2, ή 3 αντικείμενα. Όλο αυτό υψωμένο στην έκτη δύναμη, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο επιχείρημα και για τις υπόλοιπες υποδοχές, και ο όρος του οποίου αναζητώ το συντελεστή είναι του χ στην 8η στο ανάπτυγμα της γεννήτριας συνάρτησης. Σωστό λοιπόν το τέταρτο ερώτημα. Και πάμε και στο πρώτο ερώτημα, το οποίο είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα. Είναι ο τελευταίος τρόπος που κάνω πρώτα διαχείριση του περιορισμού. Δηλαδή, κάνω διαχείριση του περιορισμού και γράφω γεννήτρια για το υπόλοιπο πρόβλημα. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια κλασική διανομή ομοίων με περιορισμό. Και αυτό εδώ πέρα είναι με επιχειρηματολογία, έτσι. Δηλαδή, δίνω ένα πρώτα σε κάθε υποδοχή για να ικανοποιήσω τον περιορισμό. Και εδώ πέρα, βέβαια, έδωσα. Και αυτό εδώ πέρα, στο δεύτερο μέρος το καταγράφουμε, έδωσα 6 αντικείμενα για αυτόν τον λόγο. Και τώρα το πρόβλημα το οποίο απομένει είναι ότι από τα 8 έχασα τα 6, άρα μένουν 2, τα οποία πρόκειται να μοιραστούν στις 6 υποδοχές, χωρίς πλέον κάποιο περιορισμό. Έχουμε να κάνουμε μια διανομή ομοίων, η γεννήτρια συνάρτηση είναι απλή, οπότε γράφουμε γεννήτρια συνάρτηση για το υπόλοιπο πρόβλημα. Πόσα αντικείμενα θα πάρει η πρώτη υποδοχή, ή κανένα, ή 1, ή 2, ή 0, ή 1, ή 2, άρα λοιπόν είναι 1 και χ και χ τετράγωνο.
Αυτό για την πρώτη υποδοχή, ομοίως και για τις υπόλοιπες, άρα στην έκτη δύναμη, ενώ ο όρος του οποίου θα αναζητήσω στο συντελεστή είναι του Χ στην 8η, στο ανάπτυγμα της γεννήτρια συνάρτησης. Συνεπώς, το πρώτο ερώτημα είναι και αυτό σωστό. Ξαναλέω πάντως εδώ έτσι για να συνοψίσουμε ότι όταν βλέπεις ότι οι απαριθμητές δεν ξεκινάνε από το 1, το πινακάκι του υπολογισμού των συντελεστών δεν θα φανεί χρήσιμο και πρέπει να ασχοληθούμε με τη μοντελοποίηση του προβλήματος.